Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή 1η Μαρτίου σήμερα. Καλό μήνα σε όλους. Πολλές ειδήσεις και αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Θα είμαστε μαζί τα επόμενα 30 λεπτά για να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα μέσα από ρεπορτάζ, δηλώσεις και στιγμιότυπα που ξεχωρίσαμε. Μιας και είπαμε στιγμιότυπα, η φωτογραφία της εβδομάδας ανήκει σε φωτορεπόρτερ του Reuters, ο οποίος ήθελε να περιγράψει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Μια εικόνα που έκανε τις τελευταίες ημέρες το γύρο του διαδικτύου. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, χαρακτηριστική είναι η στιγμή της συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με τον Μίκη Θεοδωράκη, βλέπετε εδώ, στον απόϊχο των δηλώσεων του σπουδαίου συνθέτη που έπαιρνε αποστάσεις από τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, μείνετε μαζί μας έως και τις 11, θα είμαστε εδώ. Γρήγορα στη γελιογραφία της εβδομάδας. Ανδρέας Πετρουλάκης από την Καθημερινή σε ρόλο δικαστή και όχι Προέδρου της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έχει προκαλέσει αίσθηση με τις αντιδράσεις στις πρώτες ημέρες στη θέση αυτή. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει το λόγο, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, απαντά ο Αλέξης Τσίπρας. Στο σημείο αυτό, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες δηλώσεις και τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας που πέρασε. Έχουμε καταφέρει πως τους επόμενους 4 μήνες που είναι η διάρκεια της προσωρινής περίοδου που έχουμε συμφωνήσει δεν θα υπάρχουν περικοπές συντάξεων ούτε αυξήσεις στο ΦΠΑ σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία στο πρώτο εξάμηνο του έτους και μετά εναπόκειται πρωτίστως στην Κομισιόν να διακριβώσει αν οι δημοσιονομικοί στόχοι με βάση το χρονοδιάγραμμα είναι επιτεύξιμοι με βάση τις οικονομικές συνθήκες. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από μια κυβέρνηση που λέει ότι πλέον δεν σεβόμαστε αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια σήμερα. Η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα σήμερα. Δεν είναι αφηρημένο. Δεν έχουμε χρόνο. Η Ευρώπη θα βρει τη λύση για την αντιμετώπιση της ροής χρηματοδότησης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αφήσουν την Ευρωζώνη να διαλυθεί για μερικά δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους σε πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης, ώστε να καταλήξουμε σύντομα σε μια αμοιβαίως εποφελή τελική συμφωνία. Δεν πρέπει να πάει να πέσει στη φάκα του αντιπάλου. Να κάνεις και λίγο στη φάκα. Πιο σημαντικό πολεμοφόδιο που έχουμε είναι η πλατιά εθνική λαϊκή ενότητα. Αυτό που είπα προχτές, ότι να έχουμε δύναμη στο Νάιν, μπορούμε να πούμε, όχι, δεν τον στηρίζω, ξέρεις απλώς, είναι ζητήσουμε κάτι. Δηλαδή είναι εφικτό περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ, αφού εστερηθήκατε το λόγο τόσο καιρό, παρακαλώ. Μην είστε ειρωνικοί, μην είστε απρεπείς, μην είστε αλαζονικοί. Συντελείτε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Μην γελάτε, διότι ο λίγων κατ' ολίγων διολυσταίνει η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός. I'm not a party member and I've only become a candidate, what was it, a month ago, 6 weeks ago. So it's a new experience, but I can tell you, it's like a wonderful, boisterous, cacophonous family. So think of, you know, Christmas or New Year's with a beautiful family where there are a lot of fights, but then everybody loves one another. Ελπίζω όλοι να συνειδητοποιούν ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους και να αντιληφθούν ότι ποδόσφαιρο με βία, έκτροπα και αγριότητες δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κύριε Ντράκη, καταλάβετε το, δεν είστε ο ανθύπατος της Ευρώπης. Οφείλετε σεβασμό στους ευρωπαϊκούς λαούς. They are there, available for financing. No. Agree to transfer the equivalent of income made by the euro system on the S&P portfolio to Greece as grants out of their own budgets as long as Greece complies with the program. Please. No, this please, is the... sir, Mr. Marriott. This is another... Respect the chair, Mr. Draghi, popular, please. No. Mr. Draghi, please. Could I ask you, please, to call the port? You are disrespectful to Mr. Draghi. However you disagree with him, let him finish...
μια γεύση από όσα συνέβησαν την εβδομάδα που πέρασε. Τις πρώτες τώρα νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης παρουσίασε ο Πρωθυπουργός το βράδυ της Παρασκευής στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα πρώτα νομοσχέδια που θα κατατεθούν από αύριο Δευτέρα αφορούν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, τη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, την προστασία της πρώτης κατοικίας και την επανασύσταση της ΕΡΤ. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα Μνημόνια. Μπαράζ νομοθετικών πρωτοβουλειών ετοιμάζει η κυβέρνηση την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε συνεργασία με το Οικονομικό Επιτελείο και στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το περίγραμμα των 6 επικείμενων παρεμβάσεων που θα αφορούν την ανθρωπιστική κρίση, την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, την επανασύσταση της ΕΡΤ, τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, την Εξεταστική Επιτροπή για το Μνημόνιο και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πραγματικά μεγάλη πρόκληση να ξαναστήσουμε στα πόδια της μια χώρα ρημαγμένη και έναν λαό εξοντωμένο. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας θα αναλάβει συγκεκριμένες νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες για να υλοποιήσει με προσεκτικά και μελετημένα βήματα τις δεσμεύσεις της προς τον ελληνικό λαό σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας. Σε μια ιδιαίτερου συμβολισμού κίνηση, το πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή πιθανότατα τη Δευτέρα είναι αυτό για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ρυθμίσεις για το φθηνό ρεύμα στις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, τα κουπόνια τροφίμων, την επέκταση του εγγυημένου εισοδήματος και τη δημιουργία της κάρτας του πολίτη για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Το νομοσχέδιο για τους πληστηριασμούς προβλέπει την προστασία της πρώτης κατοικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 με την ταυτόχρονη καταβολή δόσεων ανάλογα με το εισόδημα. Στις προϋποθέσεις, η αντικειμενική αξία να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ και το σύνολο της περιουσίας τις 500.000, ενώ οι καταθέσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ. Μεταξύ των προβλέψεων του νομοσχεδίου για την επανασύσταση της ΕΡΤ είναι η επιστροφή στην εργασία των απολυμένων της 11ης Ιουνίου του 2013, που το επιθυμούν, με επαρκή ρύθμιση του νέου εργασιακού πλαισίου και ταυτόχρονη διευκόλυνση επίλυσης των δικαστικών εκκρεμωτήτων, δημιουργία πλαισίου επίλυσης των ζητημάτων διαδοχής, αναβάθμιση της ποιότητας του προγράμματος, χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός. Το Σαββατοκύριακο θα μπουν και οι τελευταίες πινελιές στο νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, με τον Υπουργό Οικονομικών να προαναγγέλει έξυπνες αλλαγές που θα κάνουν τη ρύθμιση πιο λειτουργική, χωρίς ταυτόχρονα να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας των εξαγγελιών βαλαβάνη. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, όσοι έχουν κάποια χρήματα για να αρχίσουν να διευθετούν τις υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος, ναι, να τα δίνουν, χωρίς όμως να νιώσει ανόητος ο φορολογούμενος ο οποίος ήταν στην ώρα του και τα πλήρωσε όλα. Το τελευταίο νομοσχέδιο αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής. Με τον Υπουργό για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Παναγιώτη Νικολούδη, να προαναγγέλει μιλώντας στους New York Times την ίσπραξη 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο καλοκαίρι από την εξέταση των πρώτων 3.500 υποθέσεων για οφειλόμενους φόρους ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθεί ένας έκτακτος φόρος στους έχοντες από ένα όριο εισοδήματος και πάνω, άφησε χθες ο Γιάννης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του στον Sky και τον Γιώργο Αυτιά. Θα ξημερώσουμε μια μέρα που θα βγει ο Βαρουφάκης τηλεόραση και θα πει: σας βάζω έκτακτο φόρο. Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω πως όχι. Αλλά να ξέρετε, ναι, όμως το εξής. Εμείς έχουμε δεσμευτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ότι θα έχουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλουμε να επανακτήσουμε την ανεξαρτησία της χώρας και τη λαϊκή κυριαρχία επί των τυχών μας, εξασφαλίζοντας ποτέ δεν θα ξαναμπούμε στην αναξιοπρέπεια του να έχουμε πρωτογενή ελλείμματα. Μάλιστα. Εάν χρειαστεί να βάλω έκτακτο φόρο γι' αυτό, θα το κάνω. Αλλά θα το κάνω σε αυτούς που έχουν πληρώσουν. Μάλιστα. Όχι σε αυτούς που δεν έχουν πληρώσουν. Θα μπει ένα όριο δηλαδή. Προφανώς. Θα είναι στοχευμένος. Μάλιστα. Ακούσαμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη. Ο Υπουργός Οικονομικών επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξηση του ΦΠΑ στα τσιγάρα, τα ποτά και τα τυχερά παιχνίδια και ξεκαθάρισε ότι η αύξηση αυτή δεν θα αφορά τον ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και τις παραμεθόριες περιοχές. Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ θα επανέλθει σταδιακά μετά τον Ιούνιο, ενώ σε σχετική ερώτηση για τον πολυσυζητημένο διάλογο με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ, είπε ότι ο πρόεδρος του Eurogroup του είπε θυμωμένο το αυτή. Μόλις σκότωσε στην Τρόικα. Και εγώ του απάντησα, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, τιμή μου. Αλλάζοντας τώρα θέμα, και την ίδια ώρα στην κυβέρνηση υπάρχει ανησυχία για τις πηγές χρηματοδότησης της χώρας αλλά και για το πρόβλημα ρευστότητας προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της χώρας παρά την τετράμινη παράταση του προγράμματος. Σε κατάσταση ασφυξίας ρευστότητας λειτουργεί πλέον η κυβέρνηση, η οποία βλέπει τα φορολογικά έσοδα να μειώνονται ραγδαία το Φεβρουάριο, ενώ οι υποχρεώσεις αποπληρωμής δανείων τον Μάρτιο φτάνουν τα 7,3 δις.
Πάντως ο Γιάννης Βαρουφάκης εμφανίζεται σίγουρος για την πορεία της οικονομίας. Δεν θα πάμε ποτέ ξανά στην αναξιοπρέπεια των πρωτογενειών ελλημάτων. Εμείς θέλουμε να έχουμε πρωτογενειακό πλεόνασμα, αλλά δεν θα έχουμε αυτό που μας λέγανε εκείνοι και αυτό που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, το οποίο ήταν δολοφονικό για την ιδιωτική οικονομία. Το χρηματοδοτικό κενό πάντως και κυρίως η δυσκολία ανέβρεσης ενός δις 400 εκατομμυρίων που πρέπει η Ελλάδα να πληρώσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει θορυβήσει τον Πρωθυπουργό, που συγκάλεσε σύσκεψη εφόλης της ύλης στο Μέγαρο Μαξίμου με το Οικονομικό Επιτελείο. Ενδεικτική της ανησυχίας όλων των οικονομικών παραγόντων είναι η συνομιλία που έγινε λίγο αργότερα σε εκδήλωση επιχειρήσεων μπροστά στην κάμερα του Sky. Το γράψαμε με μια δημιουργική αμφισημία και ασάφεια το κείμενο, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει από κάποια δύσκολα κοινοβούλια αυτή τη βδομάδα, ναι, ώστε να υπάρχει σταθεροποίηση που βλέπεις να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, υπάρχει. Αυτό κάναμε. Άμεση ήταν η απάντηση του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Μια εκ των εκπροσώπων τόνισε ότι όσα συμφωνήθηκαν με την Ελλάδα είναι απολύτως σαφή, τόσο για τη λίστα των μεταρρυθμίσεων, όσο και για το πρωτογενές πλεόνασμα, που έχει οριστεί στο 3% για φέτος και το 4,5% για του χρόνου. Πρέπει να φέρουμε την Ελλάδα πίσω σε μια κατάσταση όπου οι αγορές να την εμπιστευτούν ξανά και η χώρα να μπορεί να στηρίζεται από μόνη της, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Αυτό ονομάζεται ανταγωνισμός και η Ελλάδα έχει έναν μακρύτερο δρόμο να διανύσει από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Στα θετικά της ημέρας είναι η παράταση της σύμβασης που έδωσε ο EFSF στη χώρα μας ως τα τέλη Ιουνίου, γεγονός που αφήνει διαθέσιμα για την οικονομία 1,8 δις, τα οποία θα εκταμιευθούν ανάλογα την πορεία αξιολόγησης του προγράμματος. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση προχώρησε στην επιστροφή των 11 δις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, υλοποιώντας τη συμφωνία με τους εταίρους. Τα χρήματα θα διαγραφούν από το χρέος και θα παραμείνουν διαθέσιμοι ως τις 30 Ιουνίου, μόνο όμως για την πιθανότητα ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών. Πάντως, την τετράμινη παράταση δανειακής σύμβασης ενέκρινε το μεσημέρι της Τρίτης μέσω τηλεδιάσκεψης στο Eurogroup. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έδωσαν το πράσινο φως για τη λίστα μεταρρυθμίσεων του Γιάννη Βαρουφάκη και στο ανακοινοθέν του Eurogroup αναφέρεται πως η λίστα μέτρων είναι επαρκώς εκτενής για να αποτελέσει έγκυρο σημείο εκκίνησης για επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Με μια λιτή ανακοίνωση και μετά από 60 λεπτά τηλεδιάσκεψης, το Eurogroup έκανε αποδεκτό τον πρώτο κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα προωθήσει έως τον Ιούνιο. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να εξελίξουν και να αναπτύξουν τη λίστα των μεταρρυθμίσεων στη βάση της τρέχουσας συμφωνίας, σε στενή συνεργασία με τους θεσμούς, με στόχο τη γρήγορη και επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Στο κομμάτι των εσόδων και της φορολογικής πολιτικής, η κυβέρνηση δεσμεύεται μεταξύ άλλων για την αναμόρφωση των συντελεστών του ΦΠΑ και τον περιορισμό των εξαιρέσεων, την εξάλληψη των φορολογικών εξαιρέσεων, την βελτίωση της νομοθεσίας για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, τη δημιουργία περιουσιολογίου, την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Εσόδων με ενδεχόμενη ενσωμάτωση τους ΔΟΕ σε αυτή, την εντατικοποίηση των ελέγχων με έμφαση στις υποθέσεις μεγάλου πλούτου και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στον τομέα των δαπανών ξεχωρίζουν ο έλεγχος των προμηθειών, ο έλεγχος του μη μισθολογικού κόστου στο δημόσιο, οι διασταυρώσεις επιδομάτων και παροχών, ο έλεγχος δαπανών υγείας και το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο χωρίς μείωση εισαγωγικού μισθού. Έχουμε καταφέρει πως τους επόμενους 4 μήνες που είναι η διάρκεια της προσωρινής περίοδου που έχουμε συμφωνήσει, δεν θα υπάρχουν περικοπές συντάξεων ούτε αυξήσεις στο ΦΠΑ, σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Θα υπάρχει μια σειρά μέτρων ανακούφισης της φτώχειας και το πιο σημαντικό, γυρίζουμε σελίδα όπως σας είπα. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία στο πρώτο εξάμηνο του έτους και μετά εναπόκειται πρωτίστως στην Κομισιόν να διακριβώσει αν οι δημοσιονομικοί στόχοι με βάση το χρονοδιάγραμμα είναι επιτεύξιμοι με βάση τις οικονομικές συνθήκες. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από μια κυβέρνηση που λέει ότι πλέον δεν σεβόμαστε αυτούς τους στόχους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μονομερώς. Στην αγορά εργασίας, η κυβέρνηση δεσμεύεται να υιοθετήσει τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές μετά από διαβούλευση με τους εταίρους, κάνει λόγο για εξορθολογισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού με συμφωνία και των θεσμών και για σταδιακή προσέγγιση στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Στο ασφαλιστικό, η κυβέρνηση θα συνδέσει παροχές με συντάξεις και θα συνεχίσει την ενοποίηση των ταμείων και την εξάλληψη των κινήτρων προώρων συνταξιοδοτήσεων. Θα εξορθολογήσει τις παροχές και θα καταργήσει σταδιακά τους φόρους υπερτρίτων. Ασαφής χαρακτήρισε τις ελληνικές θέσεις η Κριστίν Λαγκάρντ και σε ορισμένα σημεία εξέφρασε επιφυλάξεις, χαιρέτησε πάντως την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.
Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας η αναπληρώτερη υπουργός Στασία Χριστοδουλοπούλου, η οποία θα μας δώσει απαντήσεις στο κρίσιμο ζήτημα του μεταναστευτικού, ενώ θα σχολιάσει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε και θα πάμε τώρα στη θυελλώδη και μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη το πρωί με υπουργούς αλλά και με βουλευτές να διαφωνούν και να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους αφενός για τη λίστα των μεταρρυθμίσεων και αφετέρου για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. 24 ώρες μετά τη θυελλώδη πρωτοφανούς διάρκεια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ 12 ώρων. Και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε ποιοι βουλευτές ψήφισαν υπέρ, κατά και λευκό, αλλά ούτε και πόσοι τελικά καταψήφισαν τη συμφωνία του Eurogroup και την επίμαχη λίστα Βαρουφάκη. Δεν θέλω να πω το τι έγινε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ποιος ψήφισε, ποιος δεν ψήφισε. Ήταν μια πολύ γόνιμη διαδικασία. Ο υπουργός επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για 5 κατά και 5 λευκά. Αυτοί που μιλήσαν ήταν περίπου 18 που τάχθηκαν είτε εναντίον είτε με εντονότατο προβληματισμό που σήμαινε ουσιαστικά άρνηση. Εν τέλει ψηφίσανε μόνο 10-5-5. Η αριστερή πτέρυγα, ωστόσο, μιλά για περισσότερους από 30 βουλευτές που ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν τη συμφωνία του Eurogroup. Θα ψήφιζα παρόν προς το παρόν. Θεωρώ ότι δεν δόθηκε σε μένα ο χρόνος για να μπορέσω να το μελετήσω. Αυτά που μας είπε για τους 30 περίπου, αυτά είναι νούμερα κοντά στην πραγματικότητα. Ναι, είναι κοντά στην πραγματικότητα. Μεταξύ αυτών που δεν υπερψήφισαν τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές και ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Λαφαζάνης, ακόμα και η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η συμφωνία θα εξαρτηθεί και θα κριθεί από τον τρόπο που θα λειτουργήσουμε εμείς ως κυβέρνηση. Με γοργό βήμα το νομοθετικό μας έργο. Ασκούμε διακυβέρνηση με πηξίδα την τήρηση της λαϊκής εντολής. Θα περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα κοινοβούλια, ποια και πώς θα επικυρώσουν τη συμφωνία και μετά θα δούμε ένα πλαίσιο πολιτικής απόφασης τις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Βουλευτές και υπουργοί, ωστόσο, περιέγραφαν τις πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις της συμφωνίας και δήλωναν πως αν το σχέδιο έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, δεν θα το ψήφιζαν. Δεν έγινε συζήτηση στο Υπουργικό. Η κυβέρνηση δεν είχε την κατάλληλη προετοιμασία για τους χειρισμούς στη διαπραγμάτευση. Αυτά τα λέω για να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα στα επόμενα βήματα. Υπό αυτές τις ισοκομματικές ισορροπίες, η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή την τετράμινη παράταση του προγράμματος που λήγει μεθαύριο. Η δική μου γνώμη είναι ότι μπορεί να ισχύσει και ας μην περάσει. Ο υπεύθυνος της οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μιλιός, με κείμενό του στο Facebook, που συνυπογράφει με τους Σπύρο Λαπατσιώρα και Δημήτρη Σωτηρόπουλο, επιτίθεται κατά της κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιλέγει να παρουσιάζει την προφανή υποχώρηση και την αναγκαστική αλλαγή του προγράμματός της ως νίκη αποτελεί κακό σημάδι για τη συνέχεια. Πιστεύω ότι έχει λάθος εκτίμηση σε σχέση με τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης. Μένει να μας κρίνει η ελληνική κοινωνία. Αλλάζοντας θέμα, για πρώτη φορά μετά την υπόθεση Κοσκοτά, ένας πρώην υπουργός, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κάθισε την Τετάρτη στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών αντιμετωπίζει κατηγορίες για νόθευση εγγράφου και απόπειρα πιστείας για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ. Στην ίδια αίθουσα όπου εκδικάστηκε η υπόθεση Κοσκοτά, 24 χρόνια μετά, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου άκουσε ψύχρεμος και όρθιος την εισαγγελέα Ξένη Δημητρίου να διαβάζει το κατηγορητήριο. Για την υπόθεση της διαγραφής των αρχείων των συγγενών του από τη λίστα Λαγκάρντ, ο πρώην τσάρος της οικονομίας κατηγορείται για ανώθευση εγγράφου και απόπειρα απιστίας. Είμαι αθώος, αρνούμε όλες τις κατηγορίες. Την πρώτη μέρα της διαδικασίας κατέθεσε ως μάρτυρας η πρώην στενή συνεργάτης του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, που ήταν ο πρώτος άνθρωπος από το Υπουργείο Οικονομικών που ήρθε σε επαφή με την αρχική λίστα. Πώς εξηγείτε ότι δεν πρωτοκολλήθηκε? Ο φάκελος αυτός έφερε την ένδειξη εμπιστευτικό. Δεν θυμάμαι τι έγινε και γιατί δεν πρωτοκολλήθηκε. Ξέρετε πολύ περισσότερα από αυτά που λέτε. Δεν μπορώ να θυμηθώ λεπτομέρειες και ποια μέρα ήταν. Νομίζω ότι η παραλαβή έγινε αρχές Οκτωβρίου. Εξετάστηκαν επίσης στελέχη τους ΔΟΕ, καθώς και ο επικεφαλής της εφορίας μεγάλου πλούτου, που ανέφεραν ότι από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψαν μεγάλα ποσά οφειλωμένων φόρων από τους συγγενείς του πρώην υπουργού. Όταν έσβηνε, αν το θεωρήσουμε αληθές, τα αρχεία, ήξερε ο πρώην υπουργός τα ποσά για τα οποία μας λέτε? Όχι.
όχι βέβαια. Οι κατηγορίες είναι τόσο αβάσιμες ώστε να συγκρούονται απολύτως με το ήθος, την ευπρέπεια, τη σεμνότητα, την αξιοπρέπεια και το πείσμα με το οποίο θυσιάστηκε αγωνιζόμενος για τη σωτηρία της χώρας. Το ειδικό δικαστήριο κάλεσε να εξεταστούν ως μάρτυρες τρεις πρώην επικεφαλείς του ΔΟΕ, τον Ιωάννη Διώτη, τον Ιωάννη Καπελέρη και τον Στέλιο Στασινόπουλο, με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να σημειώνει με νόημα το πρόβλημα στελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών που οδηγεί σε καθυστερήσεις. Έχετε πρόβλημα υποδομών, τεχνικών μέσων και προσωπικού, αλλά φανταστείτε να περιμέναμε τον έλεγχο όλων των αρχείων. Ως μάρτυρες καλούνται επίσης και οι άλλοτε στενείς συνεργάτες του πρώην υπουργού Τάσος Μπάνος και Ηλίας Πλασκοβίτης, με το δικηγόρο του Γιώργου Παπακοσταντίνου να προτείνει να καταθέσει και ο σημερινός υπουργός της διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης. Όπως σας έχουμε προαναγγείλει, καλεσμένη μας αυτό το πρωινό Κυριακής είναι η αναπληρώτρια Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου. Μίλησε στην Νίκη Λιμπεράκη για το μείζον θέμα του μεταναστευτικού, για τις πολιτικές εξελίξεις και για το πώς η ασκητική του Καζαντζάκη της εξασφάλισε μια θέση στο Πανεπιστήμιο. Παρόλο το ότι ο χρόνος μου έχει εκμυδενιστεί, διαβάζω ένα βιβλίο που λέγεται «Ανθρώπινα δικαιώματα σε καιρούς λιτότητας» του Ανδρέας Φίσερ Λεσκάνο. Είναι ένας νομικός όπου του είχαν παραγγείλει μια γνωμοδότηση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες με μνημόνιο. Πώς το δίκαιο αναστέλλεται και τι μπορούν να κάνουν οι χώρες αυτές που υπόκεινται αυτή την λαιλασία των δικαιωμάτων τους για να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα να μου πείτε τους βασικούς άξονες της πολιτικής που θα χαράξετε στο μεταναστευτικό. Θέλω να δώσω προτεραιότητα στα ασυνόδευτα ανήλικα, στους πρόσφυγες και στο άσυλο και κατά συνέπεια στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει εκεί να κρατούνται οι πρόσφυγες και στους ξενώνες για τα ανήλικα και βεβαίως στο νομοθετικό κενό που υπάρχει στη χώρα μας για την ηθαγένεια των παιδιών δεύτερης γενιάς. Πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Πανούσης δήλωσε ότι ίσως θα πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει σε εγκατάλειψη της συνθήκης Σέγγεν με σκοπό τη διάχυση εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών στην Ευρώπη. Ποια είναι η δική σας θέση? Δεν θέλω να τον κριτικάρω το φίλο μου τον Γιάννη τον Πανούση, αλλά η συνθήκη Σέγγεν είναι θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Στα της ευρύτερης επικαιρότητας, μετά την πρόσφατη συμφωνία της Ελλάδας με τους εταίρους, τι λέτε, μνημόνιο τέλος? Εγώ έχω την υπομονή να δω αυτό το τετράμινο, να δω τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες, να τις δω να υλοποιούνται και από αυτό θα κάνω την τελική κρίση για το τι είναι αυτό και πώς ονομάζεται. Περιμέναμε τόσο καιρό, ας έχουμε την υπομονή του τετραμήνου. Ηλεκτρονικό βιβλίο ή έντυπο? Έντυπο. Έχω φετίχ με το βιβλίο. Έχω επηρεαστεί και από ένα βιβλίο και μια ταινία αντίστοιχη, το Fahrenheit 451, που υποτίθεται ότι κυνηγούσαν τις μειονότητες που θέλαν ντε και καλά να έχουν βιβλία. Τρομοκρατήθηκα από αυτό και προσπάθησα να αποστηθήσω ένα βιβλίο για να είμαι φορέας ενός βιβλίου. Πείτε μας και ποιο. Την ασκητική του Καζαντζάκη, που ήταν το πιο μικρό βιβλίο που διέθετα εκείνη την εποχή. Τα καταφέρατε? Τα κατάφερα και το έμαθα. Και να σας πω κιόλα, με έσωσε στις Πανελλήνιες από το θέμα της έκθεσης που δεν το πολύ καταλάβαινα και άρχισα να ραδιάζω κομμάτια από την ασκητική και κατάφερα να πάρω 18 στην έκθεση και να εξασφαλίσω την εισαγωγή μου στη νομική της Αθήνας. Ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη μας βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δούμε τι συζητήθηκε περισσότερο την εβδομάδα που πέρασε. Πρώτο θέμα, όπως είναι και αναμενόμενο, η λίστα Βαρουφάκη με τις προτάσεις ελληνικής πλευράς για μεταρρυθμίσεις. Δεύτερο θέμα, τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης που παρουσίασε την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός. Ούτως ή άλλως τα περιμέναμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία. Καταιγίδα δηλώσεων Βαρουφάκη τόσο στα διεθνή μέσα όσο και στα ελληνικά, μπαράζ συνεντεύξεων
από τον Υπουργό Οικονομικών, η προκλητική εκστρατεία της Bild με μπαράζ δημοσιευμάτων κατά της χώρας μας. Βλέπετε εδώ ένα από τα πιο χαρακτηριστικά. Και τέλος, η έναρξη της δίκης του Γιώργου Παπακοσταντίνου στο ειδικό δικαστήριο για την λίστα Λαγκάρτ. Και κάπως έτσι, εμείς κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή. Μένετε στον Sky, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Ακραίος με τον Τάκη Χατζή. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή και να έχουμε ένα καλό μήνα. Γεια σας.